Καθημερινό φαινόμενο έχει γίνει πλέον. Κουκουλοφόροι πιτσιρικάδες να τις παίζουν να επιτίθονται με άλλους πιτσιρικάδες. Συνήθως αποφεύγουν το κέντρο γιατί έχει πολλή αστυνομία, οπότε τις παίζουν είτε βόρεια είτε νότια. Αυτή τη φορά η συμπλοκή έγινε νότια, Καλαμάκι. Συνέβη το ίδιο και Θεσσαλονίκη, πάντο Τούμπα. Θα πάμε στο Καλαμάκι γιατί, όπως ανέφερε στην εκπομπή της η Σύση Χριστίδου στο Μέγκα, συνεργάτης της, η κόρη του, συνηθίζει να παίζει σε αυτή την πλατεία. Πάμε να δούμε τι δήλωσε και μετά να δούμε τι έγινε αυτό που είπατε πολύ στον Γκάζι, όπου πυροβολήσανε τρεις κριτικούς. Για να ξεκινήσουμε από το Καλαμάκι. Είναι η πλατεία που πηγαίνει η κόρη μου. Αυτή, ευτυχώς την είχα χτες μαζί μου, μαζί με τη μεγάλη της αδερφή, γιατί είναι το Σαββατοκύριακό μου που την έχω εγώ. Θα μπορούσε να ήταν εκεί. Και θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι είναι η πολλωστή φορά που υπάρχουν τέτοια περιστατικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Πριν από 15 μέρες, μου έκανε παράπονα ότι ήρθαν οι αστυνομικοί και τη ζήτησαν ταυτότητα σε όλα τα παιδιά. Δηλαδή, υπάρχουν περιπολίες αστυνομικών, αλλά κάθε μέρα από ό,τι καταλαβαίνω, δεν φτάνουν. Κάθε μέρα γίνονται εξορμήσεις αστυνομίας για την ανήλικη παραβατικότητα. Είτε είναι στα βόρεια προάστια, είτε στα νότια, είτε στα δυτικά. Γίνονται κάθε μέρα εξορμήσεις. Θέλω να σου πω ότι Άγιος 30 Δημήτριο... πιτσιρικάδες, 20 πιτσιρικάδες, κουκουλοφόροι με ξύλα στα χέρια, επιτεθήκανε σε 8 παιδάκια που ήταν στα παγκάκια. Και το θέμα είναι ότι τη ρώτησα όταν. Γιατί το μάθαμε χθες το βράδυ και μου λέει: Μπαμπά, δεν έχω ιδέα, μου λέει. Του την πέσανε τώρα κάτι. Επειδή είναι από άλλη περιοχή, επειδή θέλανε να τους πάρουν κινητό ή λεφτά. Σίγουρα πλέον, άμα το παιδάκι σου πηγαίνει σε πλατεία να παίξει, πρέπει να το συνοδεύεις έτσι. Δεν το στέλνεις ασυνόδευτο, βλέπεις τι γίνονται. Τι συμβαίνει αυτό? Δεν ξέρουν τα παιδιά. Δεν ξέρουν, δηλαδή, δεν είναι όλα, ξέρεις, υποψιασμένα ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Ήρθανε τώρα 20 κουκουλοφόροι, πιτσιρίκια και αυτά. Πιτσιρίκια και αυτά και επιτέθηκαν σε 6 παιδιά. Ο ένας από τους συνηθισμένους. Και μόνο παιδιά που το περιγράφουμε αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεστε πόσο παράδοξο είναι. Δηλαδή που λέμε ότι είναι κουκουλοφόροι και είναι 13, 14, 15, και που γίνονται τραυματισμοί και τους μεταφέρουν στο παίδον. Δηλαδή σκέψου τους κουκουλοφόρους αυτούς να έρχεται η αστυνομία να βγάζει τις κουκούλες και να βλέπει παιδάκια. Ξέρεις τι ερώτηση κάνανε? Είστε, λέει, από τον Άγιο Δημήτριο. Και πριν προλάβει να απαντήσει το παιδάκι, του επιτέθηκαν. Ήτανε τα παιδιά από την Αργυρούπολη, είπε ο ένας από τους πιτσιρικάδες, που κατάφερε αυτό να ξεφύγει μπαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ. Αυτό εικάζουμε ότι αφορά... μας πηγαίνει... Οπότε στο συγκεκριμένο επεισόδιο είχαν μπιφ, δράμα, τσακωμό, επειδή οι άλλοι ήταν από τον Μπραχάμι και οι άλλοι ήταν από το Καλαμάκι. Είναι τη σκέψη στο μιμητισμό, έτσι. Δεν ξέρουμε από πού ξεκινάει. Δηλαδή, όλο αυτό τώρα μας θυμίζει και όλα αυτά που γίνονται στα γήπεδα, τη γηπεδική βία. Μας θυμίζει video games, μας θυμίζει ταινίες. Αφορά τέτοιο κομμάτι. Όχι, μας θυμίζει να πούμε και το άλλο. Γιατί να μην το πούμε? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, μας θυμίζει και αυτά που ακούνε τα παιδιά. Θα ξαναγίνω πάλι εγώ κακό στις υπόθεσεις. Εχθές πήγαμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, με τα κορίτσια και μου βάλανε να ακούσω τη μουσική που ακούνε και είναι σαν να ακούω αυτά που μου λες τώρα, Δημήτρη. Αυτά που μου λες τώρα, αυτά που μου περιγράφεις τώρα, όλο αυτό το σκηνικό, το άκουγα χθες στα αυτιά μου στα τραγούδια. Στα τραγούδια μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί δεν είναι τραγούδια αυτά? Ναι, αλλά δεν μπορεί να τα απαγορεύσει στα τραγούδια. Εγώ επιμένω ότι... Στα τραπ αναφέρεται, που λένε θα σε κάνω, θα σε δείξω και χίλια δυο. Ότι επειδή έχουμε πάρα πολλά περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων, μα πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό, ότι πρέπει να δούμε τι φταίει και να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Και επαναλαμβάνω ότι είναι και θέμα οικογένειας και θέμα... Η βία ξεκινάει σίγουρα μέσα στην οικογένεια. Και θέμα σχολείων. Είναι πώς μεγαλώνεις ένα παιδί, τι αρχές του δίνεις. Κάτι πάει στραβά εδώ πέρα. Ναι, αλλά με τώρα το όλο σύστημα και με την οικογένεια και με το εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αυτό το σημείο όμως που έχουμε φτάσει, ακόμα και σήμερα... Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, φοβόμουν να μην κάνω τίποτα κακό, τίποτα ντροπιαστικό και με σαπίσει στο ξύλο ο πατέρας μου, έτσι, είχα αυτό το φόβο. Οι πιτσιρικάδες σήμερα τον έχουν αυτό το φόβο? Ξεκινήσει η προσπάθεια να αλλάξουμε όλοι τα μυαλά μας. Να όλοι. Σε ρωτήσω κάτι. Πάλι δεν προλαβαίνω. Οι κόρες σου που ακούνε αυτή τη μουσική.
Μα δεν λέω ότι υπάρχουν. Είναι παιδιά τα οποία υποθέτω δεν θα βγουν, δεν θα πάνε στην πλατεία με κουκούλα και θα αρχίσουν να βαράνε. Εξοικειώνονται με τη βία, Βρέανα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι εξοικειώνονται και το θεωρούν επειδή το ακούνε και τους συνεπέρνει όλη αυτή η κατάσταση, ότι κάνουν και το καλό. Ναι. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τώρα, ανάθεμα κι αν ξέρουν ότι επιτέθηκαν στις συνομιλίκους τους και Νίκο, ότι αυτό είναι, θα μπορεί να τους οδηγήσει στη φυλακή και ή όπου άλλο μπορεί να τους οδηγήσει. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν, τα τρία είναι για απήθεια και το ένα για ναρκωτικά. Απήθεια και ναρκωτικά. Και όταν ρώτησα τι ηλικία έχει το παιδάκι που είχε ναρκωτικά στην κατοχή του, μου λέει του 2009, του λέω μπαρντών, του 2009. 14 χρονών. 14 χρονών δηλαδή έχει ναρκωτικά. 14 χρονών. Απήθεια και ναρκωτικά το αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω. Η κοινωνία θέλει γκρέμισμα. Να. Γκρέμισμα θέλει, Δημήτρη. Και χτίσουμε από την αρχή. Και όσο δεν το καταλαβαίνουμε, τόσο θα πηγαίνουμε πιο κάτω. Αυτά έγιναν στην πλατεία του Καλαμακίου, σύντομα και στη δική σου γειτονιά. Πάμε να δούμε και με τους κριτικούς στον Γκάζιο που τσακωθήκανε. Πέσανε πυροβολισμοί. Για πάμε να δούμε τι νέα έχουμε από το Μέγκα. Πράγματι, Στέλλα, 7 ώρα το πρωί, σε μια πολυσύχναστη περιοχή εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στον Γκάζι. Ήταν γύρω στις 7 το πρωί, λοιπόν, όταν μια παρέα 6-7 ατόμων, ανάμεσά τους και οι τρεις που πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, διασκέδαζαν, είχαν βγει από το συγκεκριμένο κλαμπ και έτρωγαν σε ένα κατάστημα, από ό,τι μάθαμε, εστίασης, ακριβώς δίπλα εδώ στην οδό Ιάκου, στον Γκάζι. Εκείνη την ώρα πέρασε ένα ανθρακή τζιπ, χωρίς πινακίδες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και είχε ένας διαπληκτισμός από τα άτομα που βρίσκονταν στο μαγαζί και έτρωγαν. Σταμάτησε λίγο πιο κάτω, λίγα μέτρα πιο κάτω, επέστρεψε, ζήτησαν το λόγο από τα δύο αδέρφια και έναν φίλο τους από την Κρήτη που, όπως μάθαμε, βρίσκονταν εδώ και έτρωγαν. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας διαπληκτισμός, οι δράστες έβγαλαν ένα όπλο, τους κατάφεραν τουλάχιστον 6 με 7 σφαίρες, ένας εξ αυτών τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Κατέφτασε αμέσως η αστυνομία, αυτοκίνητο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου ο ένας εξ αυτών δίνει μάχη για τη ζωή του. Στέλλα, μέχρι και πριν από λίγη ώρα η κυκλοφορία εδώ ήταν αποκλεισμένη, υπήρχε ισχυρή δύναμη της αστυνομίας. Είχαν έρθει άντρες από τη σήμανση, είχαν πάρει, είχαν συλλέξει όλο το υλικό που υπήρχε εδώ. Εμείς είδαμε τουλάχιστον 4 σφαίρες στο έδαφος και η έρευνα της αστυνομίας φυσικά είναι σε εξέλιξη. Έτσι ακριβώς είναι τη φίλια Αναστασία Τσιγούλη. Οπότε τα τρία κοπέλια πήγαν να διασκεδάσουν bachelor party στον Γκάζι, έτσι. Πέρασε το Range Rover, τους έβρεξε, ήταν στον δρόμο, τώρα είναι στην πιτσαρία εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι τους είπανε, τους βρίσανε, τους κάνανε, κατεβήκαν οι άλλοι κάτω, σφαλιάρες, είχαν και όπλα, μπαμ μπαμ μπαμ. Πού να ξέρεις τώρα, κάτι άμα θα μπλέξει σε τσακωμό, πού να ξέρεις τώρα ο άλλος τι κουβαλάει, χωρίς πινακίδες στο τζιπ. Αν μου πεις τώρα δίπλα στον Γκάζι, δίπλα Ομόνια, γεμάτο αστυνομικοί, δεν μπορούσαν να τους προλάβουν. Για να δούμε τι λένε και από το νοσοκομείο, να δούμε τι λένε και αυτό από τις μάρτυρες. Μένεις μαζί μας, πάμε όμως να δούμε τι είπαν οι μάρτυρες για τους πυροβολισμούς έξω από τον μπαρ στον Γκάζι. 6 πυροβολισμούς, γίνονταν χαμός. 2 ασθενοφόρα πέρασαν. Ναι, γίνανε κάποιοι πυροβολισμοί, 7 και 4 περίπου. Νομίζω 3 πυροβολισμοί, 4. Τώρα, στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς μεταφέρθηκαν οι τρεις που έφαγαν τις σφαίρες. Βλέπουμε την Αναστασία Τσιβούλη. Αναστασία, ποια έγινε η κατάσταση της υγείας τους? Μάλιστα, ένας εκ των τριών δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι. Και μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση που έγινε. Είναι δύο αδέλφια, 28 και 31 ετών. Ο μεγαλύτερος λοιπόν, ο 31 ετών, χειρουργήθηκε, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα άλλα δύο παιδιά, οι άλλοι δύο νεαροί, ένας 28χρονος αδελφός του και άλλο ένα 28χρονο νεαρό άτομο, νοσηλεύονται και εκείνοι και είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Αντιμετωπίζονται προς το παρόν, όπως μάθαμε, συντηρητικά, και τα τρία τα περιστατικά τα χειρίζεται η νευροχειρουργική κλινική
του νοσοκομείου και δεν αποκλείεται βεβαίως να χρειαστούν χειρουργείο, να χρειαστούν χειρουργικές επεμβάσεις και τα άλλα δύο άτομα. Πριν από λίγο έφτασαν εδώ στο νοσοκομείο, άρχισαν να φτάνουν συγγενείς των δύο αδελφών, ο θείος του και δύο ξαδέλφια. Δεν γνωρίζουν, δεν έχουν καταφέρει να μιλήσουν ακόμα μαζί τους. Οι γονείς τους επικοινώνησαν μαζί τους, είναι σοκαρισμένοι. Ο πατέρας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο αεροπλάνο, ταξιδεύει για να έρθει να δει τι έχει συμβεί. Έμαθαν όσα μας ανέφερε πριν από λίγο η Νέτη Φίλια και ότι μάλιστα υπήρξε και έντονος διαπληκτισμός. Είχε κατέβει ένας άνθρωπος από αυτό το τζιπ που πυροβόλησε στη συνέχεια τα νεαρά άτομα και χαστούκησε τον έναν από τους τρεις νεαρούς. Είχε αυτή την κατάληξη. Περιμένουμε τώρα να δούμε. Κινδυνεύει η ζωή του ενός νεαρού, του 31 ετών, αλλά και οι άλλοι δύο είναι, όπως είπα, σε κρίσιμη κατάσταση. Περιμένουμε τα νεότερα από τους γιατρούς. Σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο. Και πάμε να δούμε τώρα τι είπαν οι συγγενείς των θυμάτων που μίλησαν πριν από λίγο στην Αναστασία Τσιβούλη. Παιδιά τρώγανε από ό,τι μάθαμε έξω σε μια πιτσαρία. Αν το βράδυ έβρεχε, αν πέρασε κάποιος και τους έβρεξε, απλά πράγματα του πάλωσε. Σταμάτησε το τζιπ, κατέβηκαν κάτω αυτοί οι δύο, ήταν καλόπαιδα. Και κάπως έτσι έγινε το. Πάντως γενικά αυτό που λένε μπελάδες και προηγούμενα μεταξύ τους δεν πρέπει να υφίσταται από την Κρήτη τώρα εδώ. Τι να πω. Αυτά και από τον Γκάζι. Τα νεότερα είναι ότι έχει βρεθεί και DNA του δράστη. Έχουν και φωτογραφίες και βίντεο από το τζιπ, το οποίο είναι ενοικιασμένο χωρίς πινακίδες. Οπότε φαντάζομαι είναι θέμα χρόνου να βρεθούν οι δράστες και να σου κάτι, όταν βρεθούν δεν χρειάζεται να τους στείλουν φυλακή, ας τους στείλουν μια βολτούλα κάτω στην Κρήτη να τους περιλάβουν τα κοπέλια. Αυτά, μακάρι και τα τρία παλικάρια να γίνουν καλά και να ξεφύγουν από τον κίνδυνο.